Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Omnia TV στις 3. Ακινητοποιούνται από την ερχόμενη πέμπτη τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, λόγω των κινητοποιήσεων που ξεκινούν οι εργαζόμενοι. Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις μετατάξεις και την ένταξη συναδέλφων τους σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Συνεχίζονται οι μαρτυρίε κατά των κυβερνητικών μέτρων λιτότητα. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλατμόνο και πορεία στη Βουλή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή. Στι 7 το απόγευμα, το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει λαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα. Νέο ψαλίδι στι συντάξει κύριε και επικουρικέ αλλά και στα ΕΦΑΠΑΞ περιλαμβάνουν τα νέα μέτρα που επιβάλλει η Τρόικα. Ενώ εντό των ημερών θα δημοσιοποιηθεί η νέα λίστα των βαρέων αθηγινών επαγγελμάτων. Το μαχαίρι από 5 έως 40% στις επικουρικές θα μπει από 1η Εντεκάτου του 2011 αντί για 1η Πρώτου του 2012. Ενώ για τις κύριες συντάξεις θα υπάρξει νέος λάφκα ο οποίος θα θίξει τις μεγάλες συντάξεις. Παράλληλα θα υπάρξει νέα μείωση στο εφάπαξ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκτός από το 10% που έχει ήδη επιβληθεί αλλά και στα εφάπαξ των άλλων ταμείων που είναι ελληματικά. Οι μειώσει θα επέλθουν στι επικουρικές συντάξει μετά από τι αναλογιστικέ μελέτε. Εκτιμάται από το Υπουργείο Εργασία ότι η μείωση θα είναι τη τάξη του 5-6%, ενώ τα συνδικάτα εκτιμούν ότι θα φτάσει και το 30 με 40%. Τα επικουρικά ταμεία, τα οποία αυτή τη στιγμή καλύπτουν περίπου 800.000 συνταξιούχους, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις παροχές τους με βάση την οικονομική τους βιωσιμότητα. Σήμερα, οι επικουρικέ συντάξει παρουσιάζουν διακυμάνσει από ταμείο το σε ταμείο και μπορεί να φτάνουν έω το 80% του συντάξιμου μισθού. Εκτιμάται ότι 9 στα 10 επικουρικά ταμεία κινδυνεύουν να μην περάσουν τι εξετάσει και να αναγκαστούν να μειώσουν τι συντάξει. Στην εφάπαξη εφαρμογή από τη φετινή χειμερινή περίοδο τη εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση, συμφώνησαν το Υπουργείο Οικονομικών με την Τρόικα. Στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβλεπόταν ότι ο ειδικό φόρο του πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί από τα 20 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο τον προσεχή Οκτώβριο. Ωστόσο, υπό το βάρο των ασφυκτικών πιέσεων τη Τρόικα για την κάλυψη τη μαύρη τρύπα του προπολογισμού, αποφασίστηκε η άμεση εξίσωση του φόρου από εφέτο. Άμεση εξίσωση σημαίνει ότι ο ειδικό φόρο κατανάλωση θα αυξηθεί σε 0,412 ευρώ ανά λίτρο από 0,021 ευρώ ανά λίτρο την περσινή χειμερινή περίοδο. Κάτω από τη δυναμική αγωνιστική παρέμβαση των αυτεργατών εν ενεργεία και συνταξιούχων χθε το πρωί, η διοίκηση του ΝΑΤ στη διάρκεια τη συνεδρίασή τη αναγκάστηκε να απορρίψει κατά πλειοψηφία το αίτημα πρόκληση τη ελληνική αστυνομία να τη παραχωρηθούν οι εγκαταστάσει του Ναυτικού Ιδρύματο Εμπορικού Ναυτικού στα Μελίσια για την εκπαίδευση τη ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα. Σε 48 ώρε απεργία αύριο και μεθαύριο προχωρούν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψη ΟΚΑΝΑ και τοπική αυτοδιοίκηση και καλούν σε μαζική προσέλευση στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή, συμμετέχοντα στο συντονισμό των εργαζομένων στι δομέ υγεία και πρόνοια. Διεκδικούν η δραματική περιστολή των δημοσίων δαπανών που επιτάσσει η Τρόικα να μην περιλαμβάνει τη διάλυση των δομών φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Τη ζωή του εχασε ένα 43χρονο μηχανοδηγό ύστερα από ηλεκτροπληξία που υπέστη. Το, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε υπτάμενο δελφίνι στο λιμάνι του Πειραιά, που επρόκειτο να αναχωρήσει σε προγραμματισμένο δρομολόγιο για την Έγινα. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματο. Οι αρχέ συνέλαβαν τον πλοίαρχο και τον πρώτο μηχανικό του Δελφινιού, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα πλημελωδητικών Πειραιά. Εμπρισμό σημειώθηκε σε πολυτελέ διπλωματικό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Στουρνάρη και Νοταρά στην πλατεία Εξαρχείων. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μαύρο Μερσεντέ τύπου 4x4 που πιθανόν ανήκει σε πρεσβεία τη Γερμανία. Σημειώθηκαν εκρήξει και πέντε λεπτά αργότερα έφτασαν τρία οχήματα τη πυροσβεστική τα οποία επιχείρησαν στο σημείο. Αναβλήθηκε για τι 16 Οκτωβρίου από τον Αυτοδικείο Πειραιά η δίκη των 39 βάτραχανθρώπων του λιμενικού σώματο που κατηγορούνται για τα ρατσιστικά συνθήματα που φώναξαν κατά την παρέλαση τη 25η Μαρτίου το 2010 στην Αθήνα. Η πολιτική αγωγή δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί για το δικαστικό φάκελο τη υπόθεση και υπέβαλε αίτημα για αναβολή, το οποίο έγινε αποδεκτό. Με κατάληψη του κτηρίου στην Οδόρη στο τέλο από σήμερα το πρωί, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Υγεία εκφράζουν την αντίθεσή του στα βάρβαρα μέτρα τη κυβέρνηση. Την απόφαση για κατάληψη πήραν χθε οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο στη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε το Σωματείο των Εργαζομένων. Η, απόφ η απόφαση για την κατάληψη εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Σε πολύ κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Υγεία προχωρούν αύριο στη Μία. Μετά Μεσημβρία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, ο Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων Αμαία και το Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδε Ιδρύματα Σχολεία Ειδική Αγωγή, που έχει προκηρύξει 24 ώρη απεργία. Και τώρα στα διεθνή. Χθε, νωρί το πρωί, η αστυνομία τη Νέα Υόρκη προέβησε πέντε συλλήψει διαδηλωτών. Αστυνομικοί του τμήματο τη Νέα Υόρκη βιντεοσκοπούσαν του διαδηλωτέ σε μια προσπάθεια τρομο, τρομοκράτησή του. Οι αγανακτισμένοι Νέο Ιορκέζοι παραμένουν ήδη τέσσερι ημέρε στη Wall Street. Αυτό ήταν το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στις 3. Ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε.